καλύπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πτώση ενός Καναντέρ στην Κάριστο της Εύβοιας. Πάμε αμέσως στο Σπύρο Λεβιδιώτη. Σπύρο. Μαρία, πρόκειται για ένα Καναντέρ το οποίο κρύθηκε στην περιοχή ώστε να κάνει ρήψεις νερού και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγα λεπτά έπεσε κοντά στην περιοχή Πλατανιστός και Καρίστου. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στο Καναντέρ καίγεται και έχει πάει ένα ελικόπτερο εκεί το οποίο πραγματοποιεί μια ελεγχόμενη ρήψη νερού ώστε να σβήσει η φωτιά που υπάρχει εκεί, διότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η κατάσταση της οικίας των δύο χειριστών οι οποίοι επέβαιναν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Άρα επέβαιναν δύο χειριστές μέσα στο πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε κοντά στο χωριό Πλατανιστός, μας λέει Σπύρο, στην Εύβοια. Εκεί βρίσκεται και ο Κώστας Τάτσης. Πάμε να δούμε πληροφορίες από το πύρινο μέτωπο, καθώς από το πρωί γίνονται προσπάθειες για να οριοθετηθεί η φωτιά εκεί, Κώστα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το ένα από τα δύο Καναντέρ που επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή έχει καταπέσει στην περιοχή ισιώματα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή ελικόπτερα που επιχειρούν πάνω από το συγκεκριμένο σημείο. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι πιλότοι από τα ελικόπτερα που κοιτούν την ευρύτερη περιοχή δεν έχουν εντοπίσει κάποιο σημείο ζωής. Πέφτουν ισχυρότατες αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, μια δύσβατη περιοχή, προκειμένου να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί πάνω από τα συντρίμια του Καναντέρ. Σπύρο, ποιες άλλες πληροφορίες έχεις? Μαρία, γίνεται και μια κινητοποίηση τη στιγμή αυτή και από οχήματα του πυροσβεστικού σώματος να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο σημείο για να δουν ποια είναι η κατάσταση των δύο χειριστών, των δύο ατόμων που επέβαιναν στο συγκεκριμένο Καναντέρ. Δεν έχουν σαφή εικόνα στο πυροσβεστικό σώμα για την κατάσταση της υγείας τους. Η δεδομένη εικόνα που έχουν τώρα από το σημείο που έχει πέσει το Καναντέρ, που είναι κοντά στην περιοχή Πλατανιστός, όπως είπαμε, είναι ότι έχει πάρει φωτιά, έχει προκληθεί φωτιά από την πτώση και γίνεται μια προσπάθεια από ένα ελικόπτερο ώστε να σβήσουν όλες αυτές οι φλόγες. Έχουν κληθεί βεβαίως και ασθενοφόρα, έχει κληθεί και η αστυνομία στο σημείο για να διαπιστώσουν, γιατί αυτό προέχει τώρα, το πώς, τι κατάσταση βρίσκονται οι δύο χειριστές του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Μείνετε μαζί μας να πάμε και στο Χρήστο Μαζανίτη, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, να δούμε και τις δικές του πληροφορίες. Χρήστο, γνωρίζουμε περισσότερα για τους δύο χειριστές ή για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε το Καναντέρ? Θα πρέπει να πούμε καταρχάς ότι έχει ξεκινήσει από τις ένοπλες δυνάμεις κινητοποίηση από αέρος, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να δουν τι μπορεί να γίνει σχετικά με την τύχη των δύο χειριστών. Σε ό,τι αφορά το Καναντέρ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν έχει εκτινασόμενα καθίσματα όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη, είναι τελείως διαφορετικής τεχνολογίας. Φαίνεται ότι πρόκειται για CL215, είναι τα παλαιού τύπου Καναντέρ. Αυτά είναι αεροσκάφη τα οποία δεν μπορούν να επιχειρήσουν με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ωστόσο, πάντα γίνεται η επιχείρηση σε συνεννόηση με τους τεχνικούς εδάφους, προκειμένου να διαπιστωθούν ότι είναι άρτια και για να πετάξουν, αλλά και οι συνθήκες ότι είναι ικανές. Δεν έχουν ακόμη, είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε ποια είναι τα αίτια τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτό το ατύχημα μέχρι στιγμής. Το σίγουρο πάντως είναι, όπως ανέφερε και ο Σπύρος, ότι το Καναντέρ φλέγεται και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη των δύο πιλότων. Να επιστρέψω ξανά στον Κώστα Τάτση. Δυστυχώς οι πρώτες πληροφορίες είναι από καρδιωτικές. Κώστα, τι περισσότερο γνωρίζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το Καναντέρ, γιατί από το πρωί επιχειρούν υπό αντίξουες συνθήκες εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο χωριό Πλατανιστός και πνέουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή? Πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι και ολοένα όσο περνάει η ώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι τα συγκεκριμένα δύο Καναντέρ από νωρίς το πρωί επιχειρούσαν σε μια περιοχή που δεν υπήρχε πυρκαγιά, δεν υπήρχε ενεργή εστία φωτιάς. Ωστόσο, από τις προβλέψεις που είχαν οι μετεωρολόγοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας έδιναν ότι μετά το μεσημέρι θα είχαμε ισχυροποίηση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της Καρίστου. Οι άνεμοι μάλιστα θα έφταναν τα 9 μποφτώων, γι' αυτό είχαν δοθεί
είχε δοθεί εντολή σε 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε σημεία τα οποία ήταν άκαυτα, καθώς φοβόντουσαν ότι από την ενίσχυση των ανέμων υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθεί κάποια αναζωπήρωση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τα δύο καναντέρ πετούσαν σε χαμηλό ύψος και έριχναν νερό σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν καεί, προκειμένου να τις προφυλάξουν από τυχόν αναζωπηρώσεις, καθώς οι άνεμοι όσο θα ενισχύονταν υπήρχε ο φόβος ότι να υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Έκαναν συνεχόμενες ρήψεις μαζί με τα 6 ελικόπτερα. Ωστόσο, φαίνεται ότι δυστυχώς το ένα από τα δύο καναντέρ κατέπεσε. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Λεβιδιώτη, τον Κώστα Τάτση και τον Χρήστο Μαζανίτη. Κυρίες και κύριοι, προς το παρόν επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.